σημασία έχει ότι και σήμερα θα τρομάξουν οι τηλεθεατές, 6 παρατέταρτο, παιδιά. Πραγματικά δεν ξέρω αν έχω την ψυχολογική κατάσταση να σας πω τι θα γίνει. Ράκος είσαι. Ξεκίνα. Είμαι ράκος, όντως. Είδατε χθες ότι η Αλεξάνδρα της είπε το αδίστακτο κουκλί, ξέχνατε το παιδί, το έστειλα στην Ελβετία. Έχει κλείσει το δωμάτιό της, γράφει ένα αποχαιρετιστήριο γράμμα στο Μάρκο. Και θέλω τώρα εδώ την προσοχή σας. Αυτό το γράμμα της Αλεξάνδρας που του γράφει όλη την αλήθεια το δίνει η Αλεξάνδρα στη Ρινιό. Για να του το δώσει. Ναι. Η Ρινιό το δίνει στον ταχυδρόμο. Ναι. Ο ταχυδρόμος το πάει στο σπίτι του Μάρκου. Ναι. Εκεί βρίσκεται μόνο η κόρη της Παναγιώτας που είναι η οικονόμος του Μάρκου, η οποία βιάζεται να πάει στο σχολείο γιατί έχει αργήσει, παίρνει το γράμμα από τον ταχυδρόμο και το βάζει στην τσάντα της. Κρατήστε το αυτό για τη συνέχεια. Άρα το γράμμα που είναι στην τσάντα της κόρης της Παναγιώτας. Ναι. Λοιπόν, ταυτόχρονα η Αλεξάνδρα κάνει απόπειρα αυτοκτονίας. Μπουκάρει μέσα στο κλειδωμένο δωμάτιο, αφού με τη βοήθεια του στρατή και της Γεωργίας η κυρία Μαριέτα τη βρίσκει μέσα στα αίματα. Φωνάζει ο στρατής από το νοσοκομείο το γιατρό Μπαξεβάνη, δεν τον έχουμε ξαναδεί, σήμερα τον δούμε πρώτη φορά, ο οποίος την βοηθάει με την αιμορραγία, αλλά μεταφέρει στην κυρία Μαριέτα την πληροφορία ότι η Αλεξάνδρα δυστυχώς πρέπει να μεταφερθεί σε ψυχιατρική κλινική. Την ίδια στιγμή ο Μάρκος διαβάζει ένα άλλο γράμμα που έχει έρθει πρώτο, της Ευγενίας, όπου του γράφει ότι φεύγει και τον αποχαιρετάει για πάντα. Παίρνει τον Στέφανο και πάνε να τη βρουν. Και μέσα σε όλα αυτά, ο διοικητής της αστυνομίας μπαίνει στο γραφείο του Ιάσονα και τον συλλαμβάνει για απόπειρα αυτοκτονίας του Μάρκου. Καρδιά μου έπιασε. Δολοφονίας, ναι. Για να δούμε. Μάρκο μου, θέλω να ξέρεις πως είσαι ο μόνος άντρας που αγάπησα. Αυτή είναι η τελευταία φορά που σου γράφω, επειδή δεν θα σε ξαναδώ ποτέ. Σε ερωτεύτηκα όπως κανέναν άλλον πριν. Ό,τι έχω αγαπήσει περισσότερο στη ζωή μου, μαζί με σένα, είναι ο γιος μου. Αλεξάνδρα, άνοιξε μου σε παρακάτω. Ο γιος μας. Θρίλερ, Όπως ακούσατε, στο γράμμα του γράφει και την αλήθεια και για το παιδί. Το θέμα είναι ότι το γράμμα, Δημήτρη μου, έχει μείνει στην τσάντα. Έμα να σου πω, τόσα χέρια άλλαξε αυτό το γράμμα πια, ρε παιδί μου. Μα παιδί μου. Πώς το κατευθείαν εκεί πέρα τώρα, για να χαθεί κάπου, τουλάχιστον ξέρουμε που είναι. Ναι, να παραπέσει κάπου, ρε παιδί μου. Το ερώτημα όμως που θα μας απασχολήσει το απόγευμα είναι, μετά από όλη αυτή την περιπέτεια με την Αλεξάνδρα, ότι θα βρεθεί σε κάποιο μεγάλο δίλημα η κυρία Μαριέτα. Μετά από όσα θα της πει ο γιατρός για την Αλεξάνδρα. Ποιο θα είναι αυτό το δίλημα λοιπόν που θα βρεθεί η κυρία Μαριέτα μετά την απόπειρα της Αλεξάνδρας? Τι της είπε ο γιατρός? Ότι πρέπει να εισαχθεί σε ψυχιατρική κλινική. Ναι. Αν πρέπει μήπως να το πει στο γιο της ή όχι αυτό. Μπέκι, επιτέλους επανήλθες.